Ανοίγουν από αύριο για διαζώση μαθήματα κανονικά σε όλο τον νομό Ροδόπης, με εξαίρεση τον Δήμο Ιάσμου, που θα είναι κλειστά τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Μαρίνος Κωνσταντινίδης, που αναφέρθηκε στα βάουτσερ που θα δοθούν για αγορά τάμπλετ, όπου ευελπιστεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο χειμώνας, έστω και μέσα Φλεβάρι, μας θυμήθηκε τελικά και μετά τη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου. Μας άφησε τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Με βάση τα δεδομένα αυτά και τις δυσκολίες πρόσβασης στις σχολικές μονάδες, αλλά και την υποχρέωση να παραμένουν τα παράθυρα ανοιχτά στα διαλύματα και ενδιάμεσα στο σχολικό ωράριο, οι Δήμαρχοι αποφάσισαν να προτείνουν αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Τις δύο πρώτες μέρες έγιναν με απόφαση του κ. Περιφερειάρχη και από χθες πήραν τη σκυτάλη οι Δήμαρχοι. Έχουμε και την απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου, ο οποίος αποφάσισε να κλείσει όλες τις σχολικές μονάδες και την Παρασκευή ακόμη, μέχρι να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, σε αντίθεση με παλιότερες εποχές, με υπουργική απόφαση της 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι σχολικές μονάδες είναι υποχρεωμένες σε έκτακτα συμβάντα, όπως είναι αυτή η αναστολή λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, να παρέχουν τηλεκπαίδευση, έτσι για να μην χάνεται η ροή των μαθημάτων για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Και αυτό εφαρμόζουμε αυτή τη βδομάδα. Για αύριο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τι θα γίνει. Θα έχουμε επαφή με τους δημάρχους να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ωστόσο, τα νοικιαγωγεία λειτουργούν κανονικά τουλάχιστον στο Δήμο Κομοτηνής. Όχι, είναι όλα κλειστά. Όλες οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές, ακόμα και τα ειδικά σχολεία. Και στα νηπιαγωγεία γίνεται τηλεκπαίδευση. Απλώς είναι η ώρα τέτοια. Ξέρετε, πολλά από τα μικρά νιστάζουν, κουράζονται και η συμμετοχή δεν είναι τόσο μεγάλη. Και φυσικά και οι γονείς θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο σημαντική η συνεχής συμμετοχή των παιδιών και έχουν σταδιακή παρακολούθηση των μαθημάτων. Από εκεί και πέρα, οι αγγελώσεις γραφειοκρατίας δυστυχώς κρατούν ακόμα. Παρά τα μεγάλα άλματα που έγιναν στην ψηφιακή διακυβέρνηση, το βάουτσερ αυτό των 200 ευρώ καθυστερεί ακόμα για οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα έως 12.000, με ένα παιδί 10.500 και χωρίς παιδί οικογένεια με 6.000 ευρώ, όπου θα πάρουν το βάουτσερ των 200 ευρώ για να πάρουν κάποια συσκευή. Νομίζω ότι αφορά πάνω από 300.000 οικογένειες και γύρω στους 600.000 μαθητές και φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν την επιταγή αυτή. Από ό,τι διάβασα, εντός των ημερών ψηφίζεται μια τροπολογία για να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν τα εμπόδια αυτά που δημιουργούν η γραφειοκρατία και μέχρι τα μέσα Μάρτη θεωρώ ότι θα δοθούν οι πρώτες επιταγές, έτσι ώστε να είναι η παρακολούθηση από των μαθητών απερίσπαστη.